Το ώρων στους αντάρτες του Ισλαμικού κράτους για να εγκαταλείψουν τον θύλακα που ελέγχουν νότια της Δαμασκού, έδωσε ο Συριακός στρατός. Σύμφωνα με φιλοκυβερνητική εφημερίδα, εάν οι τζιχαντιστές αρνηθούν, ο στρατός και οι δυνάμεις που τον στηρίζουν είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση για τον τερματισμό της παρουσίας της οργάνωσης στην περιοχή. Ο Συριακός στρατός έχει αρχίσει να βομβαρδίζει την περιοχή από την Τρίτη και ετοιμάζεται να επέμβει στρατιωτικά. Ιστορική σημασία για την Αλβανία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό τη χώρα, Έντι Ράμα, τη θετική εισήγηση τη Κομισιόν προ το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για χορήγηση ημερομηνία έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Αλβανία. Την έκθεση επέδωσε στον Έντι Ράμα η ύπατη εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική, Φεντερίκα Μογκερίνη, καθώ η Αλβανία εκπλήρωσε τι πέντε προτεραιότητε που είχαν τεθεί πριν 1,5 χρόνο. Σχεδόν 150.000 τόνους τροφίμων την ημέρα πετούν στα σκουπίδια οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Plus One, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά είναι τα τρόφιμα που κατασπανταλώνται συχνότερα. Τα προϊόντα που καταλήγουν στα σκουπίδια των Αμερικανών καλλιεργούνται σε σχεδόν το 7% των Αμερικανικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ενώ χρησιμοποιούνται δισεκατομμύρια λίτρα νερού για την παραγωγή τους.